και να πάμε αμέσως στο στούντιο να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Βλαχογιάννη, τον επίτιμο πρόεδρο των Επαγγελματοβιοτεχνών, τον κύριο Λούκα, τον γραμματέα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Βοιατζή, και τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών, τον κύριο Κωστόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ να κάνουμε αυτή την χρήσιμη κουβέντα. Όπως λέει και ο τίτλος, θέλω να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις των νέων φορολογικών μέτρων στα ελληνικά νοικοκυριά. Θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Λεωνίδα, να ξαναπείς αυτό που χθες μου είπες για τα κατασχετήρια που άρχισαν να έρχονται από 30, 35, 40, 50 ευρώ έως 500 ευρώ. Ναι, ναι. Για πες μου τι ακριβώς θα... Έχουμε δει στους υπολογιστές μας το τελευταίο διάστημα να έρχονται, γιατί πια τα κατασχετήρια και οι ειδοποιήσεις είναι μόνο ηλεκτρονικές. Δηλαδή, μην νομίζει κάποιος φορολογούμενος ότι θα του έρθει κάποιο χαρτί και αν δεν αντιληφθεί... Ουσιαστικά, δηλαδή, αν δεν ανοίξει το email του, δεν θα ενημερωθεί ποτέ. Δεν θα ενημερωθεί ποτέ με άμεσο... Αν δεν τον ενημερώσει ο λογιστής του. Ναι. Έτσι. Βέβαια, πολλοί έχουν δικό τους mail δώσει στο TaxisNet, οπότε... Και δεν έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα εσείς ως λογιστές να το επιβεβαιώνετε. Οπότε, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, θα πρέπει κάποιος ο οποίος έχει κάποια οφειλή προς την εφορία να μπαίνει στο Taxis, ώστε να παρακολουθεί την καρτέλα του, εάν υπάρχει κάποια οφειλή. Να καταλάβει δηλαδή ο άνθρωπος πότε θα του χτυπήσουν την πόρτα και θα του πούνε «Άνοιξε, γιατί έχω ένα χαρτάκι εδώ που λέει 75 ευρώ, πάρ τα μακαρόνια στην άκρη». Γιατί αυτά δεν μπορώ να τα κατάσχω, έτσι λέει το κράτος, λοιπόν, και θα δω τι θα πάρω από τα υπόλοιπα. Εντός 15 ημερών, εντός 15 ημερών, από τη στιγμή που θα πάρει την ειδοποίηση, θα του έρθει πάλι μια δεύτερη ειδοποίηση, η οποία μπορεί να μιλά για κάθε είδους κατάσχεση ή χρηματικού ποσού σε ένα λογαριασμό του ή πια ακινήτου ή κινητού. Αυτά τα κατασχετήρια είναι μόνο από την εφορία? Αυτά είναι μόνο από την εφορία προς το παρόν. Προς το παρόν. Μπορεί να είναι και από τα ασφαλιστικά ταμεία ή από τις τράπεζες αύριο μεθαύριο. Καταρχάς από... Είναι οι φόροι που βεβαιώνονται στην εφορία. Από το επόμενο διάστημα, οι οφειλές όλες και των ασφαλιστικών ταμείων θα βεβαιώνονται στην ΔΟΗ. Μάλιστα. Για να το γνωρίζει αυτό. Πάντως θα πρέπει οπωσδήποτε κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει τον ακατάσχετο λογαριασμό του. Δηλαδή να μπει στο τάξη. Ένας λογαριασμός τουλάχιστον ένας πρέπει να είναι ακατάσχετος. Ένας και μοναδικός ακατάσχετος. Ένας και μοναδικός. Συνήθως είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Συνήθως είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Μέχρι 1.250 ευρώ. Μισό λεπτάκι τώρα. Το όριο, γιατί με ρωτάνε αρκετοί πολίτες, παίρνω στο τηλεφωνικό κέντρο και ρωτούν. Είναι 1.000, είναι 1.250, είναι 1.500. Όχι, είναι 1.250. Είναι 1.250. Λοιπόν, θα πρέπει να ρωτήσω όμως... εγώ κάτι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Λένε, ακούω να λένε κάποιοι, ότι το πραγματικό όριο είναι 1.000 και από τα 1.000 και πάνω, ό,τι ποσό υπάρχει, μπορεί να σου πάρει το 50%. Ναι, εντάξει, πάντως ήταν 1.500, πήγε στα 1.250. 1.250. Λοιπόν, αυτό προστατεύεται το ποσό. Θα πρέπει όμως, επειδή πολλοί δεν το έχουν πράξει, όταν θα κάνουν το ακατάσχετο... Είναι χρήσιμο αυτό, πώς γίνεται ακατάσχετος ο λογαριασμός? Θα μπει στη φόρμα του TaxisNet, υπάρχει ειδικός λογαριασμός. Μπορεί να το κάνει ο πολίτης μόνος του ή πρέπει να απευθυνθεί στο λογιστή του? Μπορεί και μόνος του, αν δεν έχει υπολογιστή ή δεν μπορεί, θα απευθυνθεί σε εμάς ή σε κάποιον που γνωρίζει να πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη ενέργεια. Πάντως, όταν θα πάρει το συγκεκριμένο χαρτάκι του ακατασχέτου, θα πρέπει να πάει στην τράπεζα και να το καταθέσει, ώστε να μπει σε εφαρμογή το συγκεκριμένο... Ο λογαριασμός να ενεργοποιηθεί ως ακατάσχετος. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάντως, σήμερα είδαμε ότι αρχίζουν και αναρτώνται πάλι στο Taxis. Υπολογίζουμε θα αναρτηθούν γύρω στα 25.000 περίπου ειδοποιητήρια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια οφειλή από 100.000 και πάνω. Έχει παρατηρηθεί ότι αυτοί οι 25.000 δυστυχώς οφείλουν 77 δισεκατομμύρια ευρώ. Ληξιπρόθεσμα. Παρακαλώ. 77 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσοι οφείλουν πάνω από 100.000 είναι 77 εκατομμύρια. Όχι, 77 δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, 77 δισεκατομμύρια. Οφείλουν 25.000 περίπου άνθρωποι στη χώρα. Και από αυτούς είναι κάποιοι οποίοι οφείλουν από 100.000 και άνω. Κάτσε, Λεωνίδα, κάποιοι... μισό λεπτό. Αυτά είναι το πραγματικό ποσό? Είναι το πραγματικό ποσό. Βέβαια, πολλοί από αυτούς πια είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει
και έχουν φύγει από τη χώρα κάποιοι άνθρωποι. Θα είναι δύσκολο. Πόσα μπορούμε να εισπράξουμε από αυτά, πάρα πολύ πρακτικά. Πάρα πολύ λίγα χρήματα πιστεύω. Ας εισπράξουμε σε πρώτη φάση 2 δισεκατομμύρια και μετά βλέπουμε. Πάντως αυτοί οι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι οφείλουν αυτά τα ποσά, στο επόμενο διάστημα τα ονόματά τους θα αναρτηθούν σε κοινή θέα. Ναι, ναι, θα τους διαπομπεύσουμε. Τέλος πάντων, δεν λέει τίποτα. Αυτό το θέμα, ναι, είναι να μπορεί κάποιος να πάρει τα χρήματα, γιατί και να τα οφείλει αν δεν τα έχει. Να αλλάξουμε λίγο κατηγορία στα θέματα. Κύριε Βογιατζή, το Οικονομικό Επιμελητήριο, θέλω πραγματικά να ακούσω την άποψή σας για το προσεφαρμογή είναι αυτό σχέδιο που δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Δηλαδή, 1/1/17 θα εφαρμοστεί. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μετατρέπεται σε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, θα τσιμπάει από όπου θέλει και όλα, όλα στο βαρέλι χωρίς πάτο του χρέους, διότι δεν προβλέπεται τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Μας το παρουσίασε όλο το σχέδιο και ο πρόεδρος των εφοριακών, ο κ. Κοτρώνης, χθες, και γι' αυτό επιλέγω να κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι βλέπουμε να υπάρχει ουσιαστικά ένα περικύκλωμα του φορολογούμενου πολίτη να μην φύγει από πουθενά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πάμε γιατί συμβαίνει αυτό. Καταρχήν είναι κακό που συμβαίνει αυτό. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής θα επιλέγεται με συγκεκριμένο τρόπο και κατόπιν εγκρίσεως των δανειστών. Ο εμπειρογνώμονας της ανεξάρτητης αρχής για τα 5 πρώτα χρόνια θα υποδεικνύεται μεταξύ τριών, μάλλον θα υποδεικνύουν 3 υποψήφιους οι Ευρωπαίοι, μόνο, καθόλου εμείς, και από τους 3 που θα μας υποδείξουν, θα πρέπει να διαλέξουμε εμείς τον έναν. Ναι, εμείς τι ρόλο παίζουμε. Κοιτάξτε, νομίζω για να είμαστε πολύ ειλικρινείς πως αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, τον φορολογούμενο, είναι τα χρήματα που θα κληθεί να δώσει και ενδεχομένως δεν θα έχει. Όχι, και θα βρεθεί... τον ενδιαφέρει, ναι, επίσης να πάει σε μια εφορία, έχω την εντύπωση, και να με διαψεύσουν και οι υπόλοιποι εδώ, και να μην έχει να κάνει με έναν εφοριακό ο οποίος λειτουργεί με το στόχο του μάνατζερ. Κοιτάξτε, γιατί πλέον μιλάμε για μια εταιρεία, η οποία, γιατί εταιρεία θα είναι, ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα λειτουργεί με μπόνους, με στόχους οικονομικούς, πόσους θα πιάσεις, τι δεν θα πιάσεις, πόσα λεφτά θα πάρεις, πόσα δεν θα πάρεις, θα μπορέσεις να κάνεις λιγότερες δόσεις ή δεν θα μπορέσεις να κάνεις λιγότερες δόσεις. Ναι, για να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά τα πράγματα. Καταρχάς, αυτό το οποίο είναι το αντικειμενικό και δεν διαφωνεί κανείς, νομίζω, ούτε από το πάνω, ούτε κανείς αντικειμενικά μπα διαφωνήσει, είναι το γεγονός ότι το κράτος απέτυχε διαχρονικά στο να μπορέσει να έχει τα έσοδα τα οποία έπρεπε να έχει. Και γι' αυτό το λόγο, πού καταλήγουμε, στο να την πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή, περιορίζεται συνεχώς η φορολογική βάση. Όσοι αντέχουν ακόμα να πληρώνουν, καλούν να πληρώσουν ακόμα περισσότερο, κάποια στιγμή το μουλάρι θα σκάσει. Να το πούμε πάρα πολύ απλά, όταν φορτώνονται τα ίδια υποζύγια συνέχεια και μεγαλύτερα βάρη. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε εάν αυτό έχει τέλος. Ακόμα και ο Ντάισελμπλουμ σήμερα δήλωσε ότι είναι μη ρεαλιστικό. Το είπε και ο Στουρνάρας, όλοι τον έχουμε τα πλεονάσματα. Μη ρεαλιστικό είπε ότι είναι, ναι, το 3,5%. Ναι, άρα... Αλλά είπε ότι θα το αλλάξουμε σε προοπτική δεκαετίας. Καταλαβαίνετε πόσο, ναι, υποκριτική είναι η δήλωση. Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω πόσο υποκριτική είναι η δήλωση. Το ζήτημα είναι λοιπόν τι θα δείξει η πραγματικότητα. Άρα χρειάζεται πρώτα απ' όλα να έχουμε ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό. Και όταν αφαιρούμε χρήματα από την οικονομία, ακόμα και αν καλύπτουμε εν μέρη τους στόχους τους δημοσιονομικούς, δημιουργούμε έναν φαύλο κύκλο. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Το ΑΕΠ μιας χώρας είναι 3 πράγματα. Είναι η κατανάλωση, είναι οι επενδύσεις και είναι και οι καθαρές εξαγωγές. Η Ελλάδα καθαρές εξαγωγές δυστυχώς είναι αρνητική. Επενδύσεις ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει, άρα η μόνη λύση για το ΕΠ είναι η κατανάλωση. Όταν λοιπόν ξεζουμίζουμε τον φορολογούμενο με αποτέλεσμα να μην του μένει ούτε σέντ στη τσέπη, είναι προφανές ότι θα μειωθεί η κατανάλωση. Σημαίνει περαιτέρω μείωση των φόρων, σημαίνει περισσότερα λουκέτα σε επιχειρήσεις, σημαίνει μείωση στους μισθούς. Άρα πάμε σε έναν φαύλο κύκλο και σε ένα χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, σε ένα σπιράλ αρνητικό, το οποίο είναι αέναο, δεν έχει κανένα τέλος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό από ότι θα είναι ελληνική αρχή ή ευρωπαϊκή, αν θα είναι ανεξάρτητη δημόσια, να έχουμε ένα ρεαλιστική δημοσιονομική πολιτική. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέτε. Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο, αντί να γίνει ανεξάρτητη αρχή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, να ενεργοποιηθεί η αποδοτικότητα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αν είναι αυτός ο τρόπος, των οικονομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να μαζέψουν τα 75 δις που είπε πριν από λίγο ο Λεωνίδας Κωστόπουλος.
Νομίζω πως γίνεται παράλληλα. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ έτσι, την κυβέρνηση σε καμία περίπτωση μακριά από μένα. Από εκεί πέρα νομίζω πως είναι χρέος της συντεταγμένης πολιτείας κάθε φορά. Τι χρέος είναι όταν η αποδοτικότητα μέχρι σήμερα μετά από 1,5 χρόνο διακυβέρνηση, όταν ήταν σημαία. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα να μην έχουμε. Σημαίνει πολύ απλά, κύριε Στεργιόπουλε, ότι δεν είναι ικανή να κάνει τη δουλειά όπως θα έπρεπε να κάνει. Λέμε τα πράγματα όνομά. Δεν ξέρω αν είναι ικανή ή αν είναι θέμα πολιτική βούληση όμως. Όταν ανοίξαμε το χαρτάκι, ακόμα και να όταν ανοίξαμε το χαρτάκι και ψάξαμε να βρούμε ποια είναι τα ονόματα που πρέπει να ελέγξουμε, ξαφνικά επιλέξαμε να μην τα ελέγξουμε. Είτε έχουν την πολιτική βούληση και δεν έχουν την ικανότητα. Η πολιτική βούληση, ξέρετε πώς φαίνεται. Το ζήτημα είναι ότι τελικά το αποτέλεσμα. Η πολιτική βούληση, ξέρετε πώς φαίνεται, κύριε Βογιατζή. Όταν στις 2 τη νύχτα ενεργοποιεί το εισαγγελέας να πάει να πιάσει το Θωμαίδη στο Sky. Εκεί είχαν πολιτική βούληση. Προφανώς. Να ενεργοποιηθεί το ζήτημα 2 η ώρα τη νύχτα. Να τον κυνηγήσει στο δημοσιογράφο 2 η ώρα τη νύχτα. Είναι η αντίληψη που έχουν περί δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα συνολικό τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Ξεφεύγει από αυτή την κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Έχουν επιλεκτική βούληση. Και δεν μιλάω για τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Για το οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης. Τέλος πάντων. Κύριε Λούκα, πώς τα ακούτε όλα αυτά. Κοιτάξτε τώρα, μιλήσατε για την ανεξάρτητη αρχή αυτή η οποία θα αναλάβει τα έσω και τα λοιπά. Και προφανώς είναι ελάχιστο αυτό μπροστά στο ότι εδώ δεν έχουμε καν κοινοβούλιο ανεξάρτητο. Όταν το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορεί να νομοθετεί, ψάχνουμε να βρούμε εμείς τώρα αν θα είναι η αρχή ανεξάρτητη αυτή που θα εισπράττει τα έσοδα του δημοσίου ή όχι. Ούτε καν να νομοθετήσουν δεν μπορούν. Βλέπετε ότι πολλές φορές έρχονται νομοθετήματα τα οποία τα παίρνουν πίσω ή μετά από ένα μήνα τα αλλάζουν τόσο που έχουν το αντίθετο εντελώς αποτέλεσμα από αυτό το οποίο, για το οποίο ψηφίστηκαν. Να σας πω για τις δόσεις, τις 100, οι οποίες συνέχεια μεγάλο έχουμε θέμα. Αλλαγές και μεγάλο τώρα θέμα. Επίκυνται και άλλες. Τώρα με την τελευταία διαπραγμάτευση που έκαναν, πόσα από αυτά τα νομοσχέδια τα οποία ψηφίσαν στη Βουλή έρχονται πίσω και τα τροποποιούν, τα διαφοροποιούν σύμφωνα με τις εντολές των ξένων. Είτε λέγονται αυτοί οι Τρόικα ή ξέρω εγώ πώς τους λένε τώρα, κουαρτέτα κτλ. Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε, από την ώρα που ανέβηκε στην εξουσία, πάση θυσία στο ευρώ και στους οργανισμούς αυτούς που ελέγχουν παγκόσμια την πολιτική πλέον, δεν έχει καμία δυνατότητα να αυτενεργήσει. Ό,τι της λένε θα κάνει. Αυτό το οποίο λέτε τώρα ήδη έχει υπογραφεί από μήνες με το μνημόνιο που συνυπέγραψαν η πλειονότητα των κομμάτων στο κοινοβούλιο. Το συγκεκριμένο το γνώριζαν και το ξέραμε κι εμείς. Έτσι, άρα δεν είναι τίποτα φρέσκο. Το ξέραν, το έχουν ψηφίσει όλοι. Και όποιος τώρα από την αντιπολίτευση το συγκεκριμένο θα βγαίνει για την να λέει αρχή, διάφορα κατά της κυβέρνησης. Το συγκεκριμένο για την αρχή είναι φρεσκότατο και μάλιστα έχω και, και τον αριθμό, ο οποίος είναι τεράστιος, των ψήφων που πήρε στην Βουλή. Ωραία. Γιατί το συγκεκριμένο άρθρο δεν πήγε στο σύνολο, ψηφίστηκαν και κάποια κατάρθρων. Έτσι. Ωραία. Το συγκεκριμένο πήρε πάρα πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες είναι αν μπορούν πλέον να ζήσουν ή όχι. Εδώ φαίνεται ότι το σχέδιο το οποίο βάλαν μπροστά από το 2009 και μετά υλοποιείται απολύτως και έχει συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Ποιος ήταν ο σκοπός? Καταρχήν να μην υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέρα από το 1/4 όσων υπήρχαν τότε. Και εκεί πάμε να φτάσουμε. Ήδη έχουμε φτάσει στο 1/3. Ο δεύτερος στόχος είναι να μην υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος, όχι κανένας Έλληνας, ελάχιστοι θα υπάρχουν με τα πολλά και οι πάρα πολλοί με το τίποτα. Όσοι νόμιζαν ή νομίζουν ότι είχαν περιουσιακά στοιχεία, σπίτια, αυτοκίνητα, ακίνητα, οτιδήποτε, νόμιζαν ότι είχαν ή νομίζουν ότι έχουν. Δεν τους ανήκει, δεν μας ανήκει τίποτα. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλουν, έρχονται και τα παίρνουν. Γιατί? Γιατί βάζουν φόρους μέχρι το σημείο που να μην μπορούμε να πληρώσουμε. Μετά έρχονται και νομοθετούν. Αν δεν μπορέσεις να πληρώσεις, σου παίρνουμε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Είναι ή δεν είναι προγραμματισμένο αυτό? Κατά τη δική μου άποψη είναι. 100%. Και τι θα γίνει? Και σπίτι να μην έχεις, ένας βιοτέχνης, ένας επαγγελματίας, οποιοδήποτε αντικειμένου, έχει ένα εργαλείο, με ένα φορτωτήλεγο ή ένα φούρνο και οφείλει στην εφορία και δεν έχει σπίτι να του πάρει, θα πάνε να του πάρουν το εργαλείο. Τι σημαίνει αυτό? Θα το κλείσουν την επιχείρηση αύριο. Ήδη εδώ και μια διετία γίνεται
να κατάσχουν λογαριασμούς για οφειλές στο δημόσιο, όχι για τόσο μικρό ποσά βέβαια που έφτασε τώρα, η αριστερή κυβέρνηση το παραξήλωσε. Και πήγαινες ξαφνικά στην τράπεζα, έχοντας ένα λογαριασμό, μια πάγια εντολή, λέω, να πληρώνεις κάτι, ένα δάνειο. Και ξαφνικά έβλεπες ότι δεν πληρώνεται. Γιατί όφειλες μία δόση στην εφορία ή ΦΠΑ, δεν ξέρω τι άλλο. Χωρίς καμία ενημέρωση από κανέναν. Και ξαφνικά βρισκόσουν μπροστά σε δύο προβλήματα. Ένα ότι σου είχαν κατάσχει το λογαριασμό και ένα άλλο ότι οφειλές που νόμιζες ότι είχες πληρώσει δεν τις είχες πληρώσει. Το ίδιο συμβαίνει με επιταγές σε λογαριασμούς όψεων. Το ίδιο θα συμβαίνει τώρα με τα έσοδα που θα έχει ο Βλαχογιάννης, ο Λούκας, ο καθένας από εμάς, με τα POS που αναγκαστικά πάνε τα χρήματα στην τράπεζα και εγώ δεν μπορώ να τα εισπράξω. Και αν ξεχάσω ή δεν μπορέσω, οποιοδήποτε επαγγελματίας, να καταβάλει οφειλές προς το δημόσιο, δεν θα μπορεί να εισπράξει από αυτά τα οποία εισέπραξε χθες στο μαγαζί του, υποτίθεται, αλλά μέσω των καρτών. Είναι και ο λόγος και δεν θα μπορεί να κινήσει την επιχείρησή του. Έτσι. Ακριβώς. Τι έγινε τώρα, αυτοί οι οποίοι είχαν την κύρια ευθύνη χρεοκοπίας της χώρας, δηλαδή 7 τράπεζες ήταν εδώ, οι οποίες από το 2000 μέχρι το 2009 κέρδισαν τόσα χρήματα όσα ακριβώς ήταν το έλλειμμα του κράτους. Αυτοί όλοι έρχονται τώρα ξανά να γίνουν διαχειριστές με όλους αυτούς τους τρόπους που μας υποχρεώνουν, είτε με τα POS, είτε με τη σύνταξη, είτε με το μισθό που θα πάει μέσα από την τράπεζα. Και αφού τα βάλανε στην τσέπη τα χρήματα και τα στείλαν στο εξωτερικό οι περισσότεροι τραπεζίτες, ήρθαμε εμείς οι όμορφοι πολίτες να τους ανακεφαλαιοποιήσουμε, φορτωθήκαμε όλο το χρέος και λέει θα σας κάνουμε και κουμάντο σε αυτό που θα εισπράτετε αύριο. Στη σύνταξή σας, στο μισθό σας, στα εισοδήματά σας, οτιδήποτε. Και το χάσμα διευρύνεται. Οι 100 πλούσιοι θα συνεχίσουν να είναι πλούσιοι και το 98% του πληθυσμού θα συρρυκνώνεται, θα συρρυκνώνεται, θα συρρυκνώνεται. Θα μου πείτε, έχει τέλος, είπε και ο Λεωνίδας, νομίζω, και ο Σπύρος, ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν τελειώνει πουθενά αυτό. Και δεν τελειώνει από τη στιγμή που είμαστε αποφασισμένοι εμείς να είμαστε μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς, είτε ΔΝΤ είναι, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είτε Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι. Διαμαγείας δεν μπορούμε να πούμε. Που κάνουν κουμάντο παντού. Διαμαγείας δεν μπορούμε να πούμε. Όχι βέβαια, αλλά δεν μπορούμε και συνέχεια να υποκύπτουμε και να μην φέρουμε καμία αντίρρηση. Εγώ δεν βλέπω. Διότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Δεν βλέπω αντίδραση, κύριε Λούκα. Που τα περισσότερα κράτη εντάσσονται εκεί γιατί νομίζουν ότι ωφελούνται. Τι κάνει στο τέλος. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Ότι βγήκε αύριο το πρωί ένα φάρμακο που καταπολεμάει τον καρκίνο. Βγάζει αμέσως ένα νόμο. Μια διάταξη εκεί πέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και λέει: όσοι είστε εδώ, επιβάλλουμε εμείς αυτό και δεν θα κυκλοφορήσει αυτό το πράγμα μέχρι να εξαντλήσουμε εμείς τα αποθέματα. Μέχρι. Πεθάνετε δηλαδή και με μερικά εκατομμύρια ακόμα, προκειμένου εμείς να μην χάσουμε. Κατά την ίδια λογική λειτουργούν όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Και η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλοι οι οργανισμοί, εν πάση περιπτώσει αυτοί. Πάντως υπάρχουν πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης που ακριβώς αυτό που λέτε το επικοινωνούν με τον κόσμο. Δέχομαι ότι υπάρχει και μια περίεργη διαχείριση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε αυτού του είδους την πληροφόρηση. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο κυρίως, να το πούμε έτσι, που τα λένε όλα αυτά. Δεν βλέπουμε αντίδραση από τους πολίτες. Κύριε Βλαχογιάννη, πώς εξηγείτε. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Γιατί δεν βλέπουμε αντίδραση από τους πολίτες? Δεν βλέπουμε. Διότι, καθίστε, εδώ υπάρχει μία δρομολογημένη και σκόπιμη διαδικασία, η οποία έχει κάνει τους πολίτες να αισθάνονται συνένοχοι, με το μαζί τα φάγαμε, με διάφορα τέτοια. Αλλά εντάξει. Και στο τέλος να γίνονται ανεκτικοί. Να συμβιβάζονται με αυτό και να λένε ναι, χρωστάω κι εγώ. Κι εγώ έφαγα. Είδατε εσείς να γεμίζει μια πλατεία. Ναι, δεν είδα να γεμίζει, διότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα μετά και την αδρανοποίηση της κοινωνίας. Ο οποίος ήταν ο τελικός στόχος. Συγγνώμη. Η αφύπνιση της κοινωνίας, η αφύπνιση των ανθρώπων, των επιχειρηματιών που θέλουν να μπορέσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, κύριε Βλαχογιάννη. Κοιτάξτε να δείτε, να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Είπαμε γιατί δεν υπάρχει αντίδραση. Αντίδραση είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει στην παρούσα φάση. Γιατί ο κόσμος, όπου και να κοιτάξει, δεν βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτον να τον συγκινήσει και δεύτερον τα λεγόμενά του να είναι τέτοια
τα οποία να πατάνε σε στέρεο έδαφος. Δηλαδή, αυτά που θα σου πω δεν στατάζω μόνο και μόνο για να έρθω εγώ στην εξουσία και απλά να φέρω σε εφαρμογή όλα αυτά που έχουν ψηφίσει οι προηγούμενοι, αλλά σου λέω πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου με κάποιες ορισμένες θυσίες. Λείπει η ρεαλιστική λύση. Τους λείπει ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ηγηθεί. Ο άνθρωπος, πιστεύετε ότι είναι προσωποκεντρικό? Προσωποκεντρικό εντελώς. Όλες οι τελευταίες εκλογές στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά ήταν προσωποκεντρικές. Ένας έβγαινε πάνω, κουνούσε χέρι ή είχε ένα μηδίαμα σε ένα μπαλκόνι και συγκινούσε όλο τον κόσμο. Παραλυρούσαν οι πλατείες όλες. Δεν ήταν ούτε τα επιτελεία ούτε τίποτα. Αν πάμε σε βάθος χρόνου και δούμε τα βίντεο τα οποία παίζαν στις τηλεοράσεις, ένα μπαλκόνι ήταν αρκετό με ένα άτομο επάνω να συγκινήσει και να συνεπάρει ολόκληρη τη χώρα. Προσωποκεντρικές λοιπόν οι εκλογές που είχαμε, προσωποκεντρικές και τα ταξίματα, προσωποκεντρικά και τα ταξίματα που είχαν οι άνθρωποι, οι οποίοι προδοθήκαν άπειρες φορές. Στην παρούσα φάση λοιπόν δεν υπάρχει αυτός ο ένας. Δεν υπάρχει όμως και το πλάνο, δεν υπάρχει το πρόγραμμα, το οποίο να λέει ότι θα φύγουμε από αυτή τη δύσκολη θέση που είμαστε και σε ένα βάθος χρόνου, μικρό ή μεγάλο, θα πάμε κάπου καλύτερα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεύτερο και κυριότερο, οι τελευταίες δύο ειδήσεις που είπαμε πριν, δηλαδή πρώτον, ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Κάτι το οποίο φωνάζουμε χρόνια τώρα εμείς. Ναι, ναι. Και δεύτερον, η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής όσον αφορά τις εισπράξεις δείχνει μία και μόνη αλήθεια, που πάλι την έχουμε πει και σε αυτό το πάνελ εδώ πέρα. Οι ίδιοι άνθρωποι, ότι εξ αρχής το ζητούμενο δεν ήταν η εξόφληση του χρέους, αλλά τα χιλιοστά επί του οικοπαίδου. Όλες οι κατασχέσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα θα είναι σε ακίνητη περιουσία. Δεν τους ενδιαφέρει κίνητη περιουσία. Δεν τους ενδιαφέρουν τα χρήματά μας. Τους ενδιαφέρουν τα χιλιοστά επί του οικοπαίδου. Είτε αυτό λέγεται γκαρσονιέρα, είτε κατάστημα, είτε διαμέρισμα, είτε εργοστάσιο, οτιδήποτε άλλο. Είτε απλό χωράφι. Τα χιλιοστά επί του οικοπαίδου. Και όπου οικόπεδο βλέπει για Ελλάδα. Για να το ξεπουλήσουν στη συνέχεια. Για να το ξεπουλήσουν στη συνέχεια, βεβαίως. Αυτό ήταν και αυτό είναι. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, αν όντως θέλουν να τα βάλουν σε εφαρμογή και να ξοφλήσουμε κάποια στιγμή, κάποτε, σε 100, σε 200, σε 300 χρόνια, τόσο μεγάλα χρέη δεν ξοφλούνται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, θα είχαν μια φόρμουλα η οποία θα είχε σαν γνώμονα την εξόφληση. Όχι τη φοροεπιβάρυνση, χωρίς να ξοφλάμε ποτέ. Τι αντοχές έχει ακόμη η επιχειρηματική κοινότητα, ο επαγγελματίας? Η κοινότητα, εγώ πιστεύω ότι μια απλή έρευνα στην αγορά, αν κάνετε ακόμα κι εσείς ο ίδιος, θα δείτε ότι δεν θα αντέξει πάνω από 6 μήνες, 8. Οι πιο αισιόδοξοι το πάνε εκεί πέρα. Δηλαδή, το μέσο, ο έκτος μήνας του 17 θα έχει ξεκαθαρίσει πάρα πολύ το οποίο. Οι επιχειρήσεις θα είναι πάρα πολύ λίγες, οι οποίες ήταν ακόμα όρθιες. Ειδικά εάν συμβεί αυτό που είπαμε, ότι κάνουμε το μετέωρο βήμα και πλέον δεν έχουμε υπαρκτό χρήμα αλλά πλαστικό, τότε όλες οι επιχειρήσεις μπορεί να κλείσουν μέσα και σε 15 μέρες. Γιατί τα χρήματα που θα εισραίνουν στην επιχείρηση θα πηγαίνουν αμέσως προς εξόφληση χρεών που έχει η ίδια επιχείρηση, θα μπλοκάρονται, δεν θα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της, δεν θα μπορεί να εξοφλήσει κανένα προμηθευτή, δεν θα μπορεί να έχει λόγο ύπαρξης. Είναι απίστευτο αυτό, έτσι. Είναι όμως υπαρκτό, είναι ρεαλιστικό. Είναι αυτό το σχέδιο το οποίο και πριν ανέφερε και ο κύριος Λούκας. Και όλα αυτά τα οποία λέμε και σε όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα και περιγράφουμε, δεν βλέπουμε καμία αντίδραση, ουσιαστική αντίδραση. Ειλικρινά θέλω να ρωτήσω, τι άποψη έχετε, κύριε Βλαχογιάννη, για την αδρανοποίηση αυτή? Σας είπα, εγώ προσωπικά θα ήμουν αύριο το πρωί διαθέσιμος να βγω στην πλατεία και να φωνάξω εάν κάποιος μου πει ότι όλα αυτά δεν θα ισχύσουν και θα πάμε σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει σε βάθος χρόνου, σαν γνώμονα, την μερική εξόφληση όλων αυτών που χρωστάμε. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας λένε ότι πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση χρέους πλέον. Το λένε φανερά. Δεν ξέρω σε πόσο βάθος χρόνου. Λοιπόν, και ότι φίλε, εγώ θα λειτουργήσω προς όφελος αυτής της χώρας. Πρώτον, της επιχείρησής σου για να μείνεις βιώσιμος. Δεύτερον, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, δηλαδή να μπουν ξένα κεφάλαια, το είπε και ο κύριος Βογιατζής πριν. Η επένδυση, τρίπτυχο είναι. Ποιοι θα επενδύσουν σε αυτή τη χώρα? Πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Τρίτο και κυριότερο, το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση, αφού εκεί πέρα έχουμε μείνει. Το τελευταίο που μας έμεινε είναι η κατανάλωση. Όταν και αυτό το κατακριοργούμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, αν κάποιος λοιπόν δεν δώσει αυτό το όραμα, να βγω να φωνάξω για ποιο λόγο? Αφού όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει στηθεί γύρω μου χρόνια τώρα έχει ένα δρόμο, μία οδό, μία κατεύθυνση. Να βάλουμε μια άλλο τελεία, να κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.